Ένας 55χρονος από τα Χανιά έσβησε στην άσφαλτο ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων τροχαίων στο οδικό δίκτυο του νησιού. Το δυστύχημα συνέβη πρώτες πρωινές ώρες στην παλαιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου, στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, με τον οδηγό ενός γεωταχή αγροτικού οχήματος να χάνει τον έλεγχο και να προσκρούει στις μπάρες. Η πρόσκρουση του αγροτικού αυτοκινήτου στις προστατευτικές μπάρες ήταν τόσο σφοδρή που ο θάνατος για τον 55χρονο ήταν ακαριέως. Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια παντελής έλλειψη παρουσίας αστυνομίας. Αν υπήρχε παρουσία αστυνομίας, θα κυκλοφορούσε πρωινές ώρες ένα αγροτικό, θα το είχαν σταματήσει. Γιατί λοιπόν κυκλοφορούσε ένα μάξι ώρα μη προλεπόμενη, απαγορευμένη ώρα. Ένα. Δύο. Έχω να πω τούτο, σαν παλιά σχολείο οδηγών, ότι το αμάξι με τη μεγάλη την ωραία μούρη δεν προσφέρει απόλυτη ασφάλεια. Αδιευκρίνιστες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας ξέφυγε της πορείας του. Ο προβληματισμός ωστόσο για αύξηση του αριθμού των τροχαίων στην Κρήτη, ακόμη και εν μέσω περιορισμών στην κυκλοφορία, είναι έντονος. Μήπως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει εμείς όλοι οι οδηγοί πόσο πόνο θα χαρίσουμε στην κοινωνία αν από τη βλακεία μας και μόνο κάνουμε κάτι? Να καταλάβουμε ότι εμείς οι οδηγοί όλοι μπορούμε κάλλιστα, πολύ εύκολα, να χαρίσουμε απλόχερα πόνο, δυστυχία και κακομοιριά. Ας μην το κάνουμε άλλο. Φτάνει. Τα τροχαία στην Κρήτη έχουν παραγίνει. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αρρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων, Σταύρος Πολέντας, απευθυνόμενος στην ηγεσία της αστυνομίας στην Κρήτη, ζητά αυξημένη αστυνομική παρουσία στους δρόμους του νησιού. Τον παρακαλώ πάρα πολύ να ενεργοποιήσει όλα τα όργανα ώστε επιτέλους να έχουμε ουσιαστικούς και κάθετους ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο. Φτάνει. Η Κρήτη με 300% αύξηση των τροχαίων δεν δικαιολογείται. Πού πάμε? Δεν μπορεί να έχουμε συνεχώς νεκρούς.